Αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση από την πλευρά τη κυβέρνηση, τα προβλήματα θα αδιαιωνίζονται και η ανάπτυξη τη χώρα δεν θα είναι ανάπτυξη για όλου, αλλά ανάπτυξη για λίγου. Η κοινωνική συνοχή τίθεται σε κίνδυνο όσο δεν προστατεύεται με νόμο η πρώτη κατοικία των πολιτών και η στέγη επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, τόνισε από το Ρέθυμνο ο πρόεδρο τη ΓΕΣΕΒΕ Γιώργο την καλό τα κόμματα και την κυβέρνηση χωρίς κανείς να πιστώνεται το όφελος πολιτικά, να καταθέσουν από κοινού πρόταση νόμου, με την οποία θα διασφαλίζεται η πρώτη κατοικία των Ελληνίδων και των Ελλήνων και η επαγγελματική σχέση των μικρών επιχειρήσεων. Το πρόβλημα για μας είναι η διάχυση του ωφέλου στο σύνολο της κοινωνίας και όχι σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, σε μια κοινωνία που πραγματικά ολιγοπολείται από μεγάλες επιχειρήσεις, εν αντιθέσει με τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών των επιμελητηρίων που είναι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι και μια κοινωνία που ζει την ακρίβεια στην καθημερινή της διαβίωση, στις καθημερινές ανάγκες και την εσχροκέρδεια και τα καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί τόσο στον χώρο των τροφίμων, όσο στο χώρο των καυσίμων, αλλά και στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ομιλία του κατά τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο κ. Καβαθάς επεσήμανε πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρές και πολύ μικρές, σε ποσοστό από 90 έως 96% και διαθέτουν το 87% της απασχόλησης. Ήτι απασχολούν περί τους 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Συνεπώς δεν πρέπει να αποκλείονται από ενισχύσεις μέσω των ευρωπαϊκών πόρων. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αν είναι δυνατόν και χρονικά σήμερα να, να, να αλλάξει, γιατί δεν έχει κανένα μπόρο για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων που έχει η χώρα. Το δεύτερο είναι το ΕΣΠΑ να μην έχει κόφτες των δύο ή τριών ή δέκα ετήσιων μονάδων εργασίας, που σημαίνει ότι οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να, να μπουν στα προγράμματα αυτά, άρα θα μείνουν εκτός ε, ψηφιακής μετάβασης και πράσινης οικονομίας. Άρα ουσιαστικά τι οδηγούμε στον Κιάδα εφαρμόζοντας την επιταγή της Έκθεση Πισαρίδη ότι είναι πολλέ οι μικρέ στην Ελλάδα και πρέπει να κλείσουν. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια τραπεζικού λογαριασμού δεσμευμένου, να μην έχουμε ε, ακατάσχετο τροφοδότη λογαριασμό στι μικρέ επιχειρήσει που να μπορούν πραγματικά να επιβιώσουν και να δημιουργήσουν και νέε θέσει εργασία. Ο πρόεδρο τη ΓΕΣΕΒΕ έκανε ειδική αναφορά στα πρόστιμα που επιβάλλονται στι επιχειρήσει τη χώρα. Τα πρόστιμα στην Ελλάδα είναι υπερβολικά δεν είναι πρόστιμα συνεστισμού και συμμόρφωση, είναι πρό, πρό, πρόστιμα εισπρακτικού χαρακτήρα και κλεισί, κλεισίματος επιχειρήσεων. Τέλος, ο κύριος Καβαθάς επεσήμανε πως το τραπεζικό σύστημα θεωρεί αξιόχρες μόνο το 49,5% των επιχειρήσεων της Ελλάδας, αποκλείοντας έτσι περισσότερες από τις μισές αποχρηματοδοτήσεις. Πως τα τελευταία χρόνια το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί μέσω σταθμικά 40% και πως πρέπει να δοθεί λύση στο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.